Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση, σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Μία εβδομάδα ακόμα. 18, ναι, 18 και 7, ναι. Μία εβδομάδα ακόμα λοιπόν για τα Χριστούγεννα, φαίνεται πόσο και εσείς και εμείς είμαστε σίγουρα, έχουμε μπει σε ένα χριστουγεννιάτικο κλίμα, όπως βλέπετε δεν έχουμε στολίσει ακόμα, λέω. Είναι μπηχτή λίγο αυτή, ε. Το ξαναλες και το ξαναλες. Ναι, να το πω κι εγώ όλη μια φορά, δεν έχουμε στολίσει λοιπόν ακόμα, αλλά θα στολίσουμε πολύ σύντομα. Θα στολίσουμε, μας φέρεις δέντρο. Ναι. Ωραία. Τι χρώμα θες, άσπρο ή πράσινο? Άσπρο. Με τι μπάλες? Κόκκινη. Κόκκινη, στάξεις. Λοιπόν, 18 λοιπόν, καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς. Σήμερα γιορτάζει πάρα πολύς κόσμος. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άρων, ο Αδάμ, ο Ισαάκ, ο Πλάτωνας, η Ραχήλ, η Σάρα, ο Σεβαστιανός, η Σεβαστιανή, ο Φλόρος και η Φλόρα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μετανάστη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχει όνομα αντρικό Φλόρος? Ναι, προφανώς. Φαντάζεσαι λοιπόν να συναντήσεις κάποιον για να σου πει χαίρο πολύ Φλόρος? Θα του πω χάρηκα. Ναι, όντως υπάρχει, το διαβάζω, δηλαδή δεν είναι κάτι που απλά το λέμε. Σήμερα γιορτάζουν όλα αυτά τα ονόματα που είπαμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μετανάστη και είναι και η ημέρα της αραβικής γλώσσας. Που να σου πω, Έλενα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Είναι. Δηλαδή εγώ έχω φίλο μου. Τα αραβικά. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ξεκινάνε και γράφουν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Νομίζω ότι η ελληνική γλώσσα είναι σίγουρα από τις πιο ωραίες. Ναι, επίσης πολύ δύσκολη γλώσσα, θα έλεγα. Για τους άλλους. Τουλάχιστον για, για κάποιους οι οποίοι λένε την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι καλά προσωπικά. Ναι, εντάξει. Βασικά όλες οι γλώσσες είναι δύσκολες, ναι, εδώ που τα λέμε, αν δεν τις ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, Νικολέτα, και να αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτεανάρτηση@papakizoungla.gr. Μηνύματα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτεανάρτηση. Και να μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση της Ζούγκλας έχει αποφασίσει για αυτά τα Χριστούγεννα να σας κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, για να χαρείτε ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν, τηλεόραση Ζούγκλα σε συνεργασία με το afasia.gr σας δίνει μάλλον σε έναν τυχερό ένα iPad 4ης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο για να γίνει δικό σας, για να το κατακτήσετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα του afasia.gr στο Facebook, να μπείτε στο διαγωνισμό για να το κερδίσετε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διαγωνισμό, να το κερδίσετε το δώρο κάποιος από εσάς. Αυτός που δεν θα κερδίσει δεν πειράζει, σημασία έχει προσπάθεια. Λοιπόν, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 18η ημέρα του Δεκεμβρίου. Λοιπόν, το 1917 η Αμερικανική Γερουσία εγκρίνει την ποτοαπαγόρευση. Το 1940 ο Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει ένα μυστικό διάταγμα με το οποίο ξεκινούν οι προετοιμασίες για την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που έμεινε στην ιστορία με τον κωδικό «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Το 1944 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Το 1969 ο πολιτικός μηχανικός Δημήτριος Λάκας είναι ιός Ελληνίδος εκ Μυτιλήνης, διορίζεται πρόεδρος του Παναμά. Το 1974 ο ανώτατος δικαστικός Μιχαήλ Στασινόπουλος ορκίζεται προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παρέτηση του στρατηγού του Φέδων Αγγιζίκη. Το 1991 η Ελλάδα γίνεται δεκτή στη συμφωνία του Σέγγεν με το καθεστώς του παρατηρητή. Και τέλος, το 2000, σπάνια επίδειξη εφαγωνίζεται από τον Ιταλό επιθετικό της West Ham, Paolo Di Canio, στον αγώνα εναντίον της Everton, ο οποίος ήρθε 1-1, όταν αντί να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα, σταματάει τον αγώνα για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον πεσμένο αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο ίδιος ο παίκτης είχε εξοργήσει, να θυμίσουμε, τη φίλαθλη κοινή γνώμη της Βρετανίας, όταν διαμαρτυρόμενος έσπρωξε βάναυσα τον διαιτητή Άλκοκ, ενέργεια που του στήχησε την ποινή 11 αγωνιστικών, καθόλου λίγων αγωνιστικών. Και πόσο μάλλον για έναν αθλητή ο οποίος έχει, φαίνεται, και καλές προθέσεις γενικότερα.
Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το πρώτο όνομα που έχει γεννηθεί σαν σήμερα σας είναι αρκετά γνωστό. Μιλάμε για τον Ζιλ Ντασέν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1911. Είναι ο γαλλικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης, αλλά και σύντροφος της Μελίνας Μερκούρη. Αργότερα λοιπόν, το 1913, γεννήθηκε ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κατά το διάστημα από το 1969 ως το 1974. Ήτανε και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, ή αλλιώς ως το Politik, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης, στην τότε κομμουνιστική Ανατολή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του ψυχρού πολέμου, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Και τέλος, αν σήμερα έχει γεννηθεί ο Μάριος Φραγκούλης, ο γνωστός σε όλους και μη εξαιρεταίος Έλληνας τενόρος. Να δούμε λοιπόν και ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1737 πέθανε ο Αντώνιο Στραντιβάρι, ο Ιταλός κατασκευαστής βιολιών. Αργότερα το 1999 πέθανε ο Ρόμπερ Μπρεσόν, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 2001 πέθανε ο Δημήτρης Δραγατάκης, συνθέτης λόγιας μουσικής. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και επιστρέφουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μπουρλότος στους Δήμους με 3.708 πλεονάζοντες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών έστειλε στους Δήμους τις λίστες με το προσωπικό που περισσεύει και πρέπει να μπει σε κινητικότητα ή να αποχωρήσει. Στον Δήμο Αθηναίων το μεγαλύτερο πρόβλημα με 665 υπεράριθμους. Ακολουθούν Ρέντις, Καλλιθέας και Πειραιάς. Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για την δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Χριστουγεννιάτικα στολίδια στον δρόμο. Δούλευα σε δύο δουλειές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είμαι στο δρόμο τις γιορτές. Φοροφυγάς για μία χούφτα ευρώ. Ακάλυπτος και ανασφάλιστος ο Μιχάλης Λιάπης. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Ημερησία. Μειώστε τους φόρους, συστάσεις του κύριου Προβόπουλου για ελάφρυνση των βαρών στις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Πλούσια δώρα, δάνεια 15 δισεκατομμύρια δολάρια και φθηνό αέριο από Ρωσία και Ουκρανία. Άνοιξε νέο μέτωπο εμφύλιος Ερντογκάν με τους ακραίους Ισλαμιστές στην Τουρκία. Πώληση εξπρές για το 66% των δικτύων της ΔΕΗ. Και να περάσουμε τώρα στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου διαβάζουμε πρώτο μήνυμα από το Βερολίνο. Αμέσως μετά την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, Υπουργός Εργασίας Ανδρέα Νάλλες μιλάει στα Νέα. Θα δείξουμε αλληλεγγύη στις χώρες του Νότου που μαστίζονται από την ανεργία. Το από κάτω ακριβώς διαβάζουμε Προβόπουλος κριτική για τους φόρους, καμπανάκι για το πολιτικό κλίμα. Αριστερά βλέπουμε ένα σκίτσο του Μιχάλη Λιάπη, όπου ο πρίγκιπας λοιπόν διαβάζουμε που έγινε πειρατής. Και από κάτω η πλαστή πινακίδα, ΙΖΑ4000. Μακρύ Μαλιόρι, πόλεμος με δόσεις για τον Οκανά. Τρισδιάστατη απεικόνηση, αυτός είναι ο Ροβεσπιέρος. Και πάμε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, σάπιο σύστημα με πλαστές πινακίδες. Και όμως ο πολλαπλός παραβάτης Μιχάλης Λιάπης υπήρξε υπουργός. Βλέπει ανάπτυξη πολιτικός πάλι ο Προβόπουλος, έρευνα ΓΕΣΕΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, νεολούμπεν ευρωπρολεταριάτο, ενώ το Euroworking Group, ναι στο 1 δις με τρίπλα στο 90 λεπτό. Άλλα 16 εκατομμύρια από μίζες για εξοπλισμούς και μιλάμε για τον Αντώνη Κάντα. Ο Γκιουλέν κήρυξε πόλεμο στον Ερντογάν. Ενώ Άμοσος πολεμό μόνο για ζωή και ελευθερία και κοιτάσματα πετρελαίου στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Η χαμένη γενιά, νέοι χωρίς πρόσβαση σε απασχόληση και εκπαίδευση διαδικασία. Εκπαιδευτική διαδικασία. Αύξηση 49% των αποκλεισμένων νέων τα τελευταία 3 χρόνια. Έκθεση Προβόπουλο για νομισματική πολιτική. Η χώρα κινδυνεύει από την πολιτική αβεβαιότητα. Σκοτεινές εταιρείες στα ναυπηγείας Καραμαγκά. Αποκάλυψη σκάνδαλο των υποβρυχίων. Και να πάμε και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Ασφυξία για τους πληστηριασμούς. Την Παρασκευή μεγάλη μάχη στην Βουλή για το νέο ενιαίο φόρο ακινήτων. Καταιγίδα αντιδράσεων στα σχέδια για πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ κήρυξαν τον πόλεμο στον Υπουργό Υγείας. Συνεχίζουν την απεργία τους έως και τις 27 Δεκεμβρίου. Κατηγορούν τον Άδωνη ότι αδυνάτησε τον διάλογο παρά την εντολή του Πρωθυπουργού.
Να περάσουμε στην εφημερίδα. Το Έθνος ανατροπές σε όλα τα επιδόματα. Με εισοδηματικά κριτήρια, τα προνοιακά. Παρ' της πατάλης κατέγραψαν οι ελέγχοι του Υπουργείου Εργασίας. 769 νεκροί εισπράττουν ακόμη και σήμερα το βοήθημα. Επιδόματα φτώχειας σε 4.500 μεγάλους συνταξιούχους. Ξεπεσμός. Μιχάλης Λιάπης στην ακόλπα από έναν πολιτικό με βαρύ όνομα. Στο αυτόφορο με χειροπέδες, γιατί με πλαστές πινακίδες απέφευγε να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Μαύρος χρυσός, 60 δις στην Κύπρο, νέο κοίτασμα. Ενώ 52 συλλήψεις, οι μίζες κλονίζουν τον Ερντογάν. Και πάμε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Δημιουργείται Συμβούλιο Ελέγχου Ιδιωτικού Χρέους. Κατατίθεται αύριο στη Βουλή η ρύθμιση για τους πληστηριασμούς. Συμμετέχουν στη σύνθεση 4 βασικά υπουργεία. ΣΕΒ, το μνημόνιο δεν δίνει πια λύσεις. Έπειτα από 4 δύσκολα χρόνια πετύχαμε σχετικό έλεγχο της κρίσης. Όμοιροι σε ένα πρόγραμμα που μειώνει το εισόδημα και αυξάνει τους φόρους. Ο Γιώργος Προβόπουλος ζητείται χαμηλότερη φορολογία, ενώ από τον ΟΟΣΑ αύξηση παγκόσμιων φορολογικών εσόδων. Πιάνει δουλειά το Found Αθήνα με 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τρίμηνα έντοκα στο 3,9 αμετάβλητο το επιτόκιο. Αποφάσεις, νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο. Και πάμε και στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, κλιμάκωση του αυταρχισμού με στόχο την τρομοκράτηση του λαού. Κάτω ακριβώς βλέπουμε μία φύσα του ΠΑΜΕ, το οποίο λέει η τρομοκρατία δεν θα περάσει, άμεση απελευθέρωση των συνδικαλιστών. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζει το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα η Εσπρέσο. Και εσύ τέκνουν λιάπη. Πανηγύρι στο Twitter για το Free Michel, ο Τζάμπας ζει. Ο πρώην Υπουργός επί Νέα Δημοκρατία συνελήφθη με ανασφάλιστο γιο ταχύ και πλαστές πινακίδες χωρίς δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα. Αλέξανδρος ο Φασολάκης, η απίστευτη εμφάνιση του αδερφού του Άδωνη με την Πέπη Τσεσμελή. Η πρεμιέρα του Τόλι με τις γυναίκες της ζωής του. Και βλέπουμε πάνω αριστερά, αυτή την θέλουν όλοι. 22χρονη Αμερικανίδα Καλονή αναδείχθηκε γυναίκα της χρονιάς. Ωραία, να σου κάνω ένα σχόλιο μόλις τελειώσουμε τις εφημερίδες. Ξέρω λοιπόν, τι θα μου πεις. Όχι, όχι, θα σου πω, δεν το ξέρεις, θα σου πω. Πού το ξέρεις, θα σου πω. Το φαντάζομαι. Τι. Καλά, πάμε παρακάτω και θα μου πεις. Ναι, περιμένω, το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, διαβάζουμε στην εφημερίδα Καθημερινή συλλήψεις και συνωμοσίες στην Τουρκία. Ενδοκυβερνητικές τριβές για τους πληστηριασμούς. Ένσταση από πλευράς Πασόκ στο σχέδιο του Κωστή Χατζηδάκη. Προκλητικά παράνομη συμπεριφορά του κυρίου Λιάπη συνελήφθη με πλαστές πινακίδες στο αυτοκίνητό του. Ο Προβόπουλος, η πόλωση, κίνδυνος για την ανάκαμψη. Αντιπαράθεση για τις προμήθειες του Ακανά μεταξύ Μακρύ και Μαλλιώρη, ενώ στο οικόπεδο 12 συγκρατημένη αισιοδοξία για το κυπριακό πετρέλαιο. Κάντας, μίζες προς εμένα είναι τα 14 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ οι 20 φοιτητές κρατούν κλειστή την φιλοσοφική σχολή. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Τετραήμερη μάχη στη Βουλή για υποβρύχια, χαράτσι και πληστηριασμούς. Τρέμουν, ατύχημα. Σαμαράς και Βενιζέλος σύρονται στη Βουλή για τους πληστηριασμούς, ενώ οι κυβερνητικοί βουλευτές μπροστά στο δίλημα. Καταψήφιση ή ανυποληψία. Η Βουλή να έχει λόγο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κάρολο Παπούλια. Με Μποναμά νέο μνημόνιο έρχεται τον Ιανουάριο η Τρόικα. Με συνοπτικές διαδικασίες στο ξεπούλημα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού, ενώ με μαθηματικό τύπο βγάζουν 4.000 πλεονάζοντες στους Δήμους. Επίσης, πανευρωπαϊκή πρωτιά, αόρατο το 17% των νέων ηλικίας 15 με 24, ενώ στην Τουρκία το νέο μεγάλο σκάνδαλο στην αυλή του Ερντογάν. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Τι ήθελες να μου πεις, για πες μου. Πες μου εσύ πρώτα και μετά να σου πω ότι είδα αυτή την κοπέλα στην Εσπρέσο, αλλά είναι άλλο, άλλο φαντάστηκα εγώ. Όχι, είναι μια κοπέλα η οποία λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, είναι ρώσικο το όνομά της. Το διάβασα χθες στο Ζούγκλερ, ισογόβα στη Λέτο. Είναι η νέα κοπέλα η οποία ξεπερνάει το ρεκόρ της Κλεναρίκοβα. Μήπως και τα πόδια της φτάνουν σε ύψος, είναι 1,78 αν δεν κάνω λάθος, και τα πόδια της φτάνουν στο 1,20. Ωραία πράγματα. Μόνο τα πόδια της. Σκέψω. Οπότε φαντάζομαι αυτήν θέλουν λοιπόν, οι άντρες. Μιλάμε για αυτή η Έμιλι λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω τι λένε. Έμιλι Ραϊτακόφσκι. Και αυτή μάλιστα είναι. Αμερικανίδα, δε, με αυτό το επίθετο νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι Αμερικανίδα. Όχι, και εμένα Ραϊκός. Ωραία γυναίκα. Εντάξει, δεν είναι και πανέμορφη. Έχει κάτι της, ρε παιδί μου. Καλή είναι. Οι γυναίκες όμορφες υπάρχουν παντού. Όλες οι γυναίκες μάλλον είναι όμορφες. Είδαμε λοιπόν τους τίτλους από τις αθηναϊκές εφημερίδες και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Η Πράσινη, με ψυχή ελληνική. 7 Ελληνόπουλα στην εντεκάδα του Τριφυλιού. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Γάτα.
πληρώνει η Super League 4 επιλογές για την εμβόλυμη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα σκορ με απόδοση 5, ένα ημίχρονο τελικό με 4,20, το πιθανό χ με 3,15 και το δυνατό over με 1,45. Στην εφημερίδα το φως των σπορ, χωρίς ανάσα, με το πόδι στον γκάζι για τους 6 τελευταίους βαθμούς του πρώτου γύρου. Θα γίνει χαμός, πρόβλημα με τον Λό. Ο Αλεξανδράκης για όλα στο φως, μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη απέναντι στη Μάντσεστερ. Ως Ολυμπιακός και Λίβερπουλ θα είναι διπλή η χαρά μου. Μια αδικία για έναν κορυφαίο, μιλάμε για τον Μπαρτζόκα. Ο Βασιλακόπουλος πάει Ηράκλειο, ο τελικός του κυπέλου. Του άρεσε μάλλον του Μίτρογλου η κλήρωση, ενώ έφεση από τον Ολυμπιακό. Σούπερ Λίγκα σήμερα, η 16η αγωνιστική, Ολυμπιακός Παζιάννηνα. Στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα. Χορηγό σε όλον τον ερασιτέχνη, ένας γνήσιος Ολυμπιακός. Στη Φάτνη του Χρήστου. Ο Φλαμπούρας σεμοδότης όλων των τμήματων. Μίτσελ, να γιορτάσουμε σήμερα την πρόκριση. Ο Αμπντούν στο Καραϊσκάκι, όλα γίνονται με Μάντσεστερ. Αφιέρωμα οι νύχτες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ενώ παρέλαση μάγων, ο θρύλος γιορτάζει την πρόκριση στους 16. Αγωνία γυαλό, τρέμουν το Καραϊσκάκι και χτυπούν στο πιο καυτό του σημείο. Για ψήλου πίδημα η UEFA έκλεισε τη μισή θύρα 7, έφεση ο θρύλος. Στην εφημερίδα ώρα των σπορ, με προσφορές τον Γενάρη στις 100 πιο ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλίας στον κόσμο, Τίγρης και Παπάς. Οι θύρες της Αγίας Σοφιάς θα έχει 4 μεγάλες κεντρικές και 33 μικρές. Οι μεγάλες μπαίνουν στη συζήτηση για χορηγίες. Και όπως είναι, είναι το γούρι μας, ας πούμε, κάθε μέρα, θα κλείσουμε με την εφημερίδα. Καλά, καλά τα λες. Κλείνουμε όπως πάντα και καθημερινά με την εφημερίδα Ο Γαύρος, η προκήρυξη. Λοιπόν, κόλπο Μίτσελ με Σαβιόλα και Τσόρι. Στη Βραζιλία, η χάρη του Μίτρογλου. Γιορτή στο ναό, ενώ κίνδυνος για 4, στην Πολωνία για το 23-0, αποφάσεις και εξελίξεις, θετικός για Πελέ, από τον Ιανουάριο Ισπανός τεχνικός, το σημαντικό τετατέτ με τον Εντιγκά, με Καρεμπέ και στην κορυφή ο ερασιτέχνης. Και επίσης τους φοβούνται, Ρομπέρτο Μανιάτης, Κάμπελ Βάις και Σαβιόλα μπορούν να κάνουν ζημιά στη United, αναφέρουν οι Άγγλοι. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Εχθές το βράδυ κάποια στιγμή, όπως καθόμουν. Όπως καθόσουν και ναι. Πες μας. Άκουσα, λέω τώρα αυτό τι είναι, είναι βροχή, είναι αέρας, δεν ήμουν σίγουρη. Πήγα στο παράθυρο, είδα ότι είναι και πολύ έντονες σταγόνες πέφτανε και ήταν και δυνατός σχετικά ο άνεμος. Δεν ξέρω βέβαια, αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσίκου και κυρίως τους φίλους ακροατές που μας βλέπουν και μας ακούνε. Ο καιρός σιγά σιγά βελτιώνεται. Θα έχουμε και σήμερα λίγο χιονόνερο και λίγα χιόνια το πρωί τώρα στην Πάρνικα, αλλά σιγά σιγά από το απόγευμα καιρός θα βελτιωθεί, θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα και θα βοδεύσουν νοτιότερα, θα επηρεάσουν κυρίως, όπως και επηρεάζουν ήδη, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη, όπου χιονίζει στα βουνά. Οι άνεμοι σιγά σιγά κοπάζουν, βοριάδες θα έχουμε, θα εξακολουθήσει το ξεροβόρι με ένταση μέχρι 6-7 μποφόρ το πρωί, ενώ υδράγυρος παγετός στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 6-7 βαθμούς το πρωί σε σημασμένες για το κρύο περιοχές, αλλά το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 10 στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι τους 12 εδώ στην Αθήνα και στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τους 14-15 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε φαινόμενα. Δεκάδα έχουμε στα δυτικά, όλη η Δυτική Ελλάδα από την Ήπειρο μέχρι και την Πελοπόννησο. Και στα βόρεια έχουμε καλό καιρό, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 3-4 μποφόροι άνεμοι, τίποτα δηλαδή. Και από μείον 2 έως 9 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος σήμερα. Στην Αθήνα, όπως είπα, δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί είχε 5 βαθμούς.
Τώρα αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα είναι πάλι πυκνότερες στα ανατολικά, τα νότια, υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές που θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αύριο. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν βοριάδες, δεν πρόκειται όμως να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ. Σιγά σιγά, όπως βλέπετε, εξασθενούν και θα εξασθενήσουν κι άλλο μες τη νύχτα αύριο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει δειλά-δειλά να ανηφορίζει, θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς, κυρίως στις υπηρετικές δυτικές περιοχές που θα εξακολουθήσουν να έχουν λιακάδα, τα δυτικά και τα βόρεια. Όσον αφορά τώρα την Παρασκευή, βελτιωμένος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, λίγες τοπικές βροχές μόνο και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με γρήγορη βελτίωση του καιρού εκεί. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν τελείως, οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μόλις υποφόρ, άρα οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει τους 16-17 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τους 15 στα ανατολικά, ενώ το Σάββατο, η Κυριακή αλλά και η Δευτέρα δεν φαίνεται ότι θα έρθουν χωρίς φαινόμενα, μόνο λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει στα υψηλά για την εποχή, επίπεδα των 14-15 βαθμών Κελσίου, ίσως και 16 στα δυτικά. Τα Χριστούγεννα τι, έχουμε κάποια μικρή πρόγνωση, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή πρόγνωση. Μπορούμε να πούμε ότι έτσι θα συνεχιστεί ο καιρός μέχρι και τα Χριστούγεννα, την παραμονή δηλαδή και ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπου δεν αποκλείεται όμως να έχουμε τα Χριστούγεννα κάποιες βροχές, κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Εχθές πάντως, κύριε Ερνιακέ, που βρισκόμουν στο κέντρο κάποια στιγμή το μεσημέρι προς απόγευμα, είχε χιονόνερο. Είχε πάρα μα πάρα πολύ κρύο, δηλαδή σε χτύπαγε το κρύο στο... Είχε χιονόνερο, ναι, γιατί αυτό συζητάγαμε κι εμείς. Δεν έμοιαζε ούτε με βροχή ούτε με χιόνι. Αυτό που... χιονόνερο, έτσι λέγεται αυτό. Ωραία, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα παρέα μας. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Ρίγα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, Νικολέτα. Τη ζούγκλα, λοιπόν, ποινική δίωξη στον Ηλιάπη. Δικάζεται την Πέμπτη για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της ψευδούς βεβαίωσης. Οδηγήθηκε με χειροπέδες στην Ευελπίδων, δηλώνει συνταξιούχος και θύμα της οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι είναι λίγο... Πάμε και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Η απόλυτη, στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, σκάνδαλο μεγατόνων στην Τουρκία. Συνέλαβαν γιους κορυφαίων υπουργών του Ερντογάν και επιχειρηματίες για υπόθεση διαφθοράς. Να περάσουμε και στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Τραγωδία δίχως τέλος. Χιλιάδες μετανάστες πέθαναν το 2013 αναζητώντας τη γη της επαγγελίας. Θέλω να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο πρωτοσέλιδο που άλλαξε αυτή τη στιγμή και είναι το ναυμαχία στη Βουλή. Σφοδρή σύγκρουση Βενιζέλου Τσίπρα για τα υποβρύχια. Το καινούριο πρωτοσέλιδο και πάμε στο πρωτοσέλιδο που ήταν ούτως ή άλλως να διαβάσουμε. Το τέταρτο πρωτοσέλιδο είναι ότι συνελήφθη ο Μιχάλης Λιάπης είναι την ώρα που έγινε η σύλληψή του. Ανεκδίγητος λοιπόν πρώην Υπουργός Μεταφορών κυκλοφορούσε με ανασφάλιστο τζιπ και πλαστές πινακίδες. Είχε καταθέσει λοιπόν πινακίδες για να γλιτώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Κατά τα άλλα, ως υπουργός ασκούσε χρήστη διοίκηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το θέμα, Έλληνα, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί τους πάντες. Ποιο? Έτσι. Το ότι ένας υπουργός, μιλάμε για ένας πρώην υπουργός μάλλον, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και πρώην υπουργός μεταφορών, έτσι. Δηλαδή. Και να ασχολείται, ενώ ξέρει από πρώτο χέρι. Θα πούμε λίγα πράγματα για τον κύριο Λιάπη στο σιγά σιγά. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Το αφασία.gr και η τηλεόραση της ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Σήμερα και πάλι παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Έλενα θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτεανάρτηση@zoogla.gr. Μηνύματα μπορείτε επίσης να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτεανάρτηση. Αυτή λοιπόν ήταν η τρόπη επικοινωνίας. Όπως έχουμε πει, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για να γίνει δικό σας το iPad 4ης γενιάς, το δώρο αξίας 720 ευρώ που αποφάσισε η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr να σας κάνουν φέτος. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό. Και στο σημείο αυτό να αρχίσουμε να ρίχνουμε μια ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι φυσικό το πρώτο θέμα που έχουμε για σήμερα. Είναι ο Μιχάλης Λιάπης. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά, που συζητήθηκε αρκετά, τόσο από τα δελτία ειδήσεων, όσο και από τα social media. Έσφαλα. Έκανα λάθος και πρέπει να πληρώσω. Δεν κυκλοφόρησα ποτέ με πλαστές πινακίδες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Το έκανα για να γεμίσω τις μπαταρίες. Με αυτά τα λόγια, επικαλούμενος στην οικονομική κρίση, προσπάθησε να δικαιολογήσει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μιχάλης Λιάπης το γεγονός ότι είχε τοποθετήσει στο πολυτελές τζιπ του μάρκας Volkswagen πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας. Να πούμε πως όλα ξεκίνησαν εχθές το πρωί όταν οι άνδρες της ομάδας Δίας προκειμένου να σταμάτησαν το όχημα του πρώην Υπουργού προκειμένου να ελέγξουν, καθώς παραβίασε μια πινακίδα προτεραιότητα stop στο λεωφόρο Αρτέμιδο στη Λούτσε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί έπειτα από τροχονομικό έλεγχο διαπίστωσαν ότι ο κ. Λιάπης κυκλοφορούσε με ένα τζιπ Touareg, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ακριβώς Έλενα, το οποίο εφενός ήταν ανασφάλιστο και αφετέρου έφερε πλαστές πινακίδες, καθώς οι νόμιμες είχαν κατατεθεί στην εφορία. Αστυνομικές όμως πηγές, μιλώντας στο ζούγκλα.gr, ανέφεραν ότι ο κύριος Λιάπης, τον κύριο Λιάπη, τον σταμάτησε η ομάδα Δίας, η οποία κάλεσε την τροχέα προκειμένου να προβεί σε έλεγχο. Το τζιπ που οδηγούσε ο πρώην υπουργός έφερε πλαστές πινακίδες. Τις νόμιμες τις είχε καταθέσει για ακινησία και εκ τούτου ήταν και ανασφάλιστο. Παράλληλα, ο κύριος Λιάπης δεν διέθετε και δίπλωμα οδήγησης. Δεν διέθετε τίποτα με τα πολλά. Συγγνώμη, ούτε δίπλωμα οδήγησης. Ούτε ασφάλεια. Ούτε ασφάλεια, ούτε πινακίδες. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, το για πρώτη φορά, ήταν η πρώτη μέρα που το έβγαζε έξω το τζιπ. Ναι, είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μιχάλης Λιάπης συνελήφθη, όπως καταλαβαίνετε, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Τροχιάς Αγίας Παρασκευής και στη συνέχεια στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατηγορείται για πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση και ανασφάλιστο όχημα.
Έτσι λοιπόν, στην τροχιά της Αγίας Παρασκευής προσήλθε λίγο μετά τις 2 και 4. Μπήκε στο κτίριο της τροχιάς, βέβαια, χωρίς να κάνει καμία δήλωση. Είχε γίνει όμως και καταγγελία, Έλενα, στο ΣΔΟΕ. Έτσι φαίνεται. Καθώς αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτές τις ημέρες στα γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έφτασε ανώνυμη καταγγελία, στην οποία αναφερόταν ότι ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Λιάπης κυκλοφορεί με αυτοκίνητο το οποίο φέρει πλαστές πινακίδες. Στελέχη της Δίωξης, μιλώντας στο zoogla.gr, εξήγησαν ότι τώρα ο πρώην Υπουργός θα βάλει βαθιά το χέρι του στην τσέπη, καθώς το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει θα κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 16.000 ευρώ. Πρόσφατα όμως έφτασε στο ΣΔΟΕ καταγγελία στην οποία αναφερόταν ότι ο κύριος Λιάπης κυκλοφορούσε με πλαστές πινακίδες. Τελικά έπεσε πάνω στην αστυνομία και συνελήφθη. Τώρα θα πληρώσει πρόστιμο, επισημαίνουν χαρακτηριστικά. Αν κοιτάξει καλά στα πλάνα που βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι πινακίδες φαίνονται πραγματικά πλαστές. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ψεύτικες. Δεν είναι έτσι οι πραγματικές πινακίδες. Δεν είναι χτυπημένες στα γράμματα κάπου με αυτό το σήμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Εσύ έχεις αυτοκίνητο χρόνια και το μπορείς να το αντιληφθείς αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε χθες, που αποκαλύφθηκε χθες. Και 8.000 με 16.000 νομίζω ότι για όλα αυτά. Τι, το αστείο είναι με το ότι μετά τις αστείες δικαιολογίες σου, του κυρίου Λιάπη για τις πλαστές πινακίδες και το αυτοκίνητο που ουσιαστικά ήταν ένα κινητό έγκλημα, έτσι. Με αφορμή τέλος πάντων τα όσα είπε στον εισαγγελέα για το γεγονός ότι επλήγηκε εκείνος από την κρίση, ότι είναι ένας συνταξιούχος, ο οποίος όπως είναι φυσικό τον έχει αγγίξει κρίση όπως και τους υπόλοιπους πολίτες, αξίζει να ρίξουμε μία ματιά στο σημείο αυτό, στο πόθεν έσχεση του, που δήλωσε ο κύριος Μιχάλης Λιάπης, και να δούμε πραγματικά πώς είναι, ρε παιδί μου, να είσαι ένας απλός συνταξιούχος με τα μέτρα και τα σταθμά που βάζει ο κύριος Λιάπης. Ναι, να σου πω όμως, Έλενα, πως ο κύριος Λιάπης είχε δηλώσει λοιπόν το 2011 ότι φαίνεται λοιπόν να διέθετε 28 ακίνητα, εκ των οποίων πολλά στο Χαλάνδρι, πολλά ήταν στο Χαλάνδρι και στο Κολωνάκι. Έτσι λοιπόν. Που φυσικά είναι ακριβές περιοχές, ναι, έτσι. Και έτσι ακριβώς, δηλαδή ένας συνταξιούχος δεν γίνεται να δηλώνει 28 ακίνητα και να κυκλοφορεί ταυτόχρονα με πλαστές πινακίδες για να γλιτώσει περίπου 2.800 ευρώ. Γιατί τόσο είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημα αυτό που είχε. Νομίζω ότι δεν είναι ούτε ο φόρος για το ένα από τα 28 ακίνητα τα 2.800 ευρώ. Πάντως, να πούμε, να παραμείνουμε ενεμένοι στο θέμα αυτό. Βασικά, μάλλον πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, να πούμε λίγο για μερικά πράγματα για τον κύριο Λιάπη. Ποιος είναι ο κύριος Μιχάλης Λιάπης, γιατί ακούγονται διάφορα, συζητάμε, έχει ξανακουστεί το όνομά του, έχει ακουστεί και σε ακόμα ένα σκάνδαλο μεγάλο και μιλάμε για το σκάνδαλο της Siemens. Ήτανε τότε υπουργός, θα τα πάμε αλλιώς, τον 2 Ιούλιο του 2008, η εφημερίδα Ελευθεροτυπία τότε σε ένα δημοσίευμά της ανέφερε πως ο Μιχάλης Λιάπης το 2005 ταξίδεψε στη Γερμανία με έξοδα της εταιρείας Siemens. Το Πασόκ τότε ζήτησε την παραίτησή του. Ο ίδιος βέβαια δεν αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο συνέβη, παρουσιάζοντας παραστατικά από το ταξίδι. Συγκεκριμένα τότε είχε δώσει στη δημοσιότητα αποδείξεις πληρωμής από τα 3 ξενοδοχεία που διέμεινε, καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια, τον οποίο κράτησε και γίνει στο όνομά του. Για τα δημοσιεύματα αυτά δήλωσε πως θα κινηθεί τότε, είχε δηλώσει νομικά εναντίον της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Και θα θυμίσουμε λίγο ότι ο κύριος Λιάπης δεν είναι απλώς ένας βουλευτής ο οποίος πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι εξάδελφος του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα που το πες έτσι. Εξάδελφος. Είναι εξάδελφος του Κώστα Καραμαλή. Και ήταν και ανιψιός του μεγάλου, του γέρου της Δημοκρατίας του Καραμαλή, ο οποίος ήταν γιος της αδελφής του. Είχε ένα μεγάλο όνομα, μπορούμε να πούμε. Και στο διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του μεγάλου του Καραμαλή, όταν είχε εκλεγεί τότε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να δούμε λίγο πιο συνοπτικά όμως το θέμα, τι είχε γίνει τότε. Το όνομα του λοιπόν τότε είναι πλάκη στην υπόθεση της Siemens, για την οποία είχε συσταθεί εξεταστική ευαισθητηροπή από τη Βουλή. Έτσι λοιπόν, όταν εκδόθηκε το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο περιελάμβανε τις απόψεις της πλειοψηφίας των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ,
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, προτινόταν η διερεύνηση περαιτέρω ευθυνών του, καθώς το πόρισμα ως Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών παραβίασε το καθήκον ελέγχου που είχε κατά την νομοθεσία. Συγκεκριμένα λοιπόν του καταλογιζόταν ότι δεν προχώρησε στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες κατά την προμήθεια υλικών από τη Siemens και την ανάληψη τεχνικής υποστήριξης από αυτήν για λογαριασμό του ΟΤΕ παρά την ύπαρξη πληθώρα στοιχείων για κακοδιαχείριση του οργανισμού. Σχετικά λοιπόν με τους χειρισμούς του καθώς επί Υπουργεία του μισθώθηκαν τα ελληνικά ναυπηγεία 8 αυτοκινητά μαξιπεραστιακού τύπου για 8 μήνες με τίμημα 850.000 ευρώ το μήνα. Τη συντήρηση των οποίων τότε την είχε αναλάβει η Siemens με κόστος αυτό το τρομερό, το υπέροχο ποσό 250.000 ευρώ το μήνα. Έτσι λοιπόν αυτοί οι σειρμοί είχαν αγοραστεί από τα ελληνικά ναυπηγεία στις 16-12 αντί τιμήματος 10 εκατομμυρίων ευρώ και πωλήθηκαν το φθινόπωρο του 8 στη ΜΑΝ 10 εκατομμύρια. Κατά την Εξεταστική Επιτροπή, τότε η παράδοση των παραπάνω αριθμών αποδείχνει τη ζημιά, τη μεγάλη ζημιά πραγματικά στα ταμεία του ΟΣΕ, το οποίο πόρισμα ελεγχόταν για την υπογραφή της σύμβασης για τον προαστιακό συντηρόδρομο και την προμήθεια του συστήματος επικοινωνίας GSM-R, καθώς για τους χειρισμούς του σχετικά με το έργο φορητών ηλεκτρονικών ξεναγών, που θα προμήθευε τότε η Siemens στα ελληνικά μουσεία την περίοδο που είχε διατελέσει ως Υφυργός Πολιτισμού. Ήταν η τελευταία του θέση που είχε ο Μιχάλης Λιάπης ως Υπουργός Πολιτισμού. Πάντως λοιπόν να πούμε ότι στις 14 Μαρτίου του 2012 η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας με έγγραφό της προς τη Βουλή κατέθεσε αίτημα διερεύνησης ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κ. Λιάπη σχετικά με τα καταγγελόμενα σκάνδαλα και στον ΟΣΕ την περίοδο από το 2004 έως το 2007. Πάντως να πούμε ότι και στις 4 Μαΐου του 2011 ήρθε στη δημοσιότητα τότε άλλη μια φορά η φορολογική δήλωση του συνταξιούχου Μιχάλη Λιάπη, στην οποία φαινόταν ότι το 2008 ελάμβανε, αν έχετε το Θεό σας, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ή αλλιώς το ΕΚΑΣ, όπως είναι γνωστό. Βέβαια, ο ίδιος τότε είχε δηλώσει ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Και τέλος, γιατί δεν τελειώνει η ιστορία, εκτός από τα πρόσφατα, δηλαδή τα χθεσινά με τις πλαστές πινακίδες, στις 6 Ιουλίου του 2012 του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ από την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου και οι κατηγορίες αυτές αφορούσαν την περίοδο αυτή που είπαμε από το 4 έως το 7 για την κακοδιαχείριση και τις μη νομικές διαδικασίες από την πλευρά των κατηγορουμένων καθώς και τις πολιτικές ευθύνες για την περίοδο που ο Μιχάλης Λιάπης ήταν Υπουργός Μεταφορών και Έργων Υποδομής. Να πούμε λοιπόν ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος όπως δηλώνει και ο ίδιος τον έχει χτυπήσει, θα λέγαμε, η οικονομική κρίση, έχει στην κατοχή του 28 ακίνητα και χθες συνελήφθη για πλαστές πινακίδες. Χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Πρώτη φορά, έτσι ακριβώς. Είχε το αυτοκίνητο, είπε: άντε να το πάω μια βόλτα να γεμίσω τις μπαταρίες. Να βάλω και μια πλαστική πινακίδα. Σχεδίαζε να φύγει σε λίγες μέρες σε ένα μακρινό ταξίδι στην Ασία. Ναι, με το. Και είπε να βγάλει το αυτοκίνητο από τη Λούτσα για να μην μείνει από μπαταρία. Πάντως λοιπόν, αφού είμαστε στο θέμα αυτό με τις πλαστές πινακίδες, δεν είναι μόνο ο κύριος Λιάπης. Απλά ο κύριος Λιάπης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει υπουργός. Πρέπει δηλαδή να δίνει το καλό παράδειγμα. Και θέλω να το λέμε. Έχει γράψει και ένα βιβλίο, το οποίο ο τίτλος του είναι «Ένα νέο ήθος», αν δεν κάνω λάθος. Αυτό μάλλον εχθές αποφάσισε ο κύριος Λιάπης να δείξει στον κόσμο ένα νέο ήθος, πώς μπορείτε κι εσείς ίσως να κυκλοφορήσετε χωρίς πινακίδες. Πάντως, Νικολέτα, να πούμε πως είναι πάνω από 4.000 οι περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων, οι οποίοι προκειμένου να γλιτώσουν τους φόρους, τοποθετούν στα οχήματά τους ή πλαστές ή από την άλλη, αυτό είναι η νέα μόδα, κυκλοφορούν με βουλγάρικες πινακίδες. Έτσι ακριβώς, Έλενα, γι' αυτό άλλαστο το ερχόμενο διάστημα οι ελεγκτές τους ΔΟΕ σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν αν τα αυτοκίνητα ή πινακίδες εκ των οποίων έχουν παραδοθεί βρίσκονται ακινητοποιημένα στο σημείο που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, αναμένεται να ξεκινήσουν επισκέψεις κατοίκων. Δηλαδή, καλησπέρα, θέλουμε να ελέγξουμε το αυτοκίνητο αν βρίσκεται εδώ. Έτσι. Πάντως, να πούμε πως αφορμή για την έρευνα αυτή έχει σταθεί το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε παρατηρηθεί ότι όλο και περισσότεροι πολίτες που είχαν καταθέσει πινακίδες επισκέπτονταν για μια βόλτα για ένα 24ωρο τη γειτονική Βουλγαρία, δημιουργούσαν μια εικονική εταιρεία καταβάλλοντας μόλις 300 ευρώ. Στη Βουλγαρία για να φτιάξει μια δική σου εταιρεία χρειάζεσαι μόνο 300 ευρώ. Ενώ εδώ χρειάζεσαι πάνω από 1000 μόνο για τα χαρτιά, έτσι. Και εν συνεχεία λοιπόν φορούσαν στο αυτοκίνητό τους βουλγαρικές πινακίδες και κυκλοφορίες με αποτέλεσμα το δημόσιο
να χάνει ουσιαστικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από φόρους. Να πούμε πως η κινητοποίηση των ράμπο της Ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε πριν περίπου ένα μήνα, όταν μετά από γιγαντιαία επιχείρηση που έλαβε χώρα την περίοδο 25 με 28 Οκτωβρίου του 2013, στελέχη της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας ακινητοποίησαν περίπου 80 πολυτελή αυτοκίνητα προκειμένου να τα ελέγξουν. Όλα τα κινητοποιημένα οχήματα τα οποία ήταν παρκαρισμένα στις εγκαταστάσεις του ΣΔΟΕ ήταν πάνω από 2.000 κυβικά και έφεραν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Πάντως να πούμε πως στις 2 Οκτωβρίου του 2013 το ΣΔΟΕ με ένα έγγραφο που απέστειλε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ζήτησε να του αποσταλεί ένα αρχείο με στοιχεία και πινάκες που αφορούν την κατάθεση ή παράδοση πινακίδων, οχημάτων, κυβισμού μεγαλύτερων των 1.928 κυβικών για την περίοδο από την 1η Γενάρη του 12 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 12 επίσης και την υπαγωγή του σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας. Φαίνεται λοιπόν πως στο έγγραφο αυτό για να είναι επεξεργάσιμο το ζητούμενο αρχείο θα διευκόλυνε να είναι σε μορφή Excel και να περιέχει σε αντίστοιχες στήλες τον ομό, τη ΔΟΗ, κωδικό και περιγραφή, το ΑΦΜΗ, το επώνυμο επωνυμία του ιδιοκτήτη, τη διεύθυνση, τον τόπο ακινητοποίησης του οχήματος, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά και τον κυβισμό του. Στις 11 λοιπόν, Νοεμβρίου του 2013, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων απέστειλε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΔΟΕ ένα αρχείο σε μορφή Excel, το οποίο περιείχε σχετικές πληροφορίες. Στελέχη της δίωξης επισημαίνουν στην ηλεκτρονική εφημερίδα ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των στοιχείων της λίστας, προσθέτοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις, εκεί δηλαδή που υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά, οι ελεγκτές θα πραγματοποιηθούν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ακινητοποιημένα οχήματα. Επιπλέον, να πούμε πως η ΡΑΜΠΟ του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της γειτονικής χώρας και μιλάμε για τη Βουλγαρία, για να διαπιστωθεί αν τα πολυτελή αυτοκίνητα τα οποία κατέχουν οι επιχειρηματίες, συσσαγωγικά επιχειρηματίες της Βουλγαρίας, είναι το μοναδικό πραγματικό αντικείμενο της εταιρείας, ώστε θα γίνει έλεγχος με βάση τις προβλέψεις της τελωνιακής νομοθεσίας περί συνήθους κατοικίας του οδηγού του οχήματος. Αυτά λοιπόν, όσοι έχετε κάποια εικονική ίσως εταιρεία στη Βουλγαρία και μας ακούτε. Προσέξτε. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξετε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω, εδώ πέρα σας είπανε κάποιες, μάθατε μάλλον ότι θα έρθουν στο σπίτι. Κατοίκον λοιπόν επισκέψη από τους ράμπο της ναυαρχίας της οικονομικής δίωξης. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, μάλλον δεν θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε μετά στο επόμενο μας θέμα, μετά το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Πάμε στο δελτίο, μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε τι γίνεται στην Κουμουνδούρου μετά την αμηχανία για το πού βρέθηκε το 1 εκατομμύριο του κύριου Τσουκαλά. Φασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο Φασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς Αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε Αφασία. Σήμερα και πάλι επιστρέψαμε, όπως βλέπετε και πάλι είμαστε στις οθόνες των υπολογιστών σας, στο tablet σας, των κινητών σας, από όπου μας παρακολουθείτε μέσα από το γρηγορότερο live streaming που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, Νικολέτα, πριν θυμίσουμε το δώρο, γιατί έχουμε και ένα δώρο. Έχουμε λοιπόν και ένα δώρο το οποίο είναι σε κρεμότητα. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης μηνύματα να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και να μας πει, Έλληνα, και το δώρο μας, το ωραίο μας το δώρο. Twitter θα πεις. Φυσικά. Θα πω, το ξέχασα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορείτε λοιπόν να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Καμία διαφορά, όπως βλέπετε σε όλα, Πρώτη Ανάρτηση, Πρώτη Ανάρτηση, Πρώτη Ανάρτηση. Είμαστε η Πρώτη Ανάρτηση όμως. Και... πριν πεις το δώρο να σου πω κάτι. Για θυμάσαι πώς. Που σου έλεγα ότι πήγαινα λοιπόν στο Σύνταγμα τις ημέρες λοιπόν που κατεβαίνω στο κέντρο και έβλεπα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν έργα, να κάνουν έργα και ξαφνικά συνειδητοποίησα ένα καράβι. Ότι του φτιάχνανε ένα καράβι για το τεράστιο δέντρο και το πελώριο δέντρο. Το καράβι που στολίσαμε στο κοινό. Έχω να σου πω ότι το βράδυ το Σύνταγμα είναι πανέμορφο. Αξίζει λοιπόν και εσείς να κάνετε μια βόλτα στο Σύνταγμα, καθώς έχουν στολίσει όλα τα δέντρα, και τα φυσικά δέντρα. Και ότι κερδίζοντας το iPad 4ης γενιάς, που αξίζει 720 ευρώ και που σας κάνει δώρο τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr, που για να το κερδίσετε πρέπει να κάνετε απλά ένα like στο Facebook, το αφασία, στο Facebook μάλλον στη σελίδα του αφασία.gr. Γίνετε δικό σας μετά την κλήρωση, με το like σας παίρνετε μέρος και στην κλήρωση. Σκεφτείτε ότι θα κατεβαίνετε στο Σύνταγμα, στο πανέμορφο Σύνταγμα που μας λέει η Νικολέτα, και θα βγάζετε φωτογραφίες και θα τις μοιράζεστε με τους φίλους σας μέσα από το iPad. Τι άλλο θέλετε για φέτος τα Χριστούγεννα. Λοιπόν. Να πάμε όμως στην Κουμουνδούρου, όπου αίσθηση αλλά και αμηχανία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη μέσω της δημοσιοποίησης στο Πόθεν Έσχες ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της ΟΤΟΕ, ο κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, είχε εισπράξει 1.000.000 ευρώ ως συνολική αποζημίωση από ασφαλιστικό πρόγραμμα και από την τράπεζα στην οποία εργαζόταν έως το 2010. Φαίνεται λοιπόν πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Real FM, φάνηκε να τηρεί διακριτικές αποστάσεις για το ζήτημα, δηλώνοντας πως δεν είναι ενήμερος. Να πούμε πως, Έλενα, πως δεν είμαι ενήμερος λοιπόν για το Πόθεν Έσχες του κ. Τσουκαλά. Δεν θέλω να πω κάτι επιπόλαιο, κάτι το οποίο δεν ήταν μια εύκολη, βεβαιωμένη απάντηση, χωρίς να είμαι πλήρως ενημερωμένος. Δήλωσε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης και παρέπεψε στον ίδιο τον κ. Τσουκαλά για απαντήσεις. Οι περισσότεροι όμως βουλευτές δεν θέλησαν να σχολιάσουν δημοσίως το Πόθεν Έσχες του συναδέλφου τους, με εξαίρεση τον γαλάζιο Ιορδάνη Τζαμτζή, ο οποίος ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά του Κολονακίου και της Εκάλης και πρόσθεσε μετά τα χθεσινά Πόθεν Έσχες είστε συνώνυμο του πλούτου. Και βέβαια δεν έλειψε και η δήλωση του κύριου Σίμου και Δίκογλου, του κυβερνητικού εκπρόσωπου, ο οποίος χαρακτήρισε τον κύριο Τσουκαλά ως την καλύτερη διαφήμιση της ιδιωτικής ασφάλισης. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα έπρεπε να είναι και ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της μεγαλύτερης παρουσίας της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, είπε ο κύριος Κεδίκογλου μιλώντας στην Αντένα. Τόσο λοιπόν ο ίδιος ο Δημήτρης Τσουκαλάς, πάντως όταν μίλησε στην Κοινωνία Ώρα Μέγκα εχθές το πρωί, επανέλαβε ότι πρόκειται για νόμιμο ποσό που έχει φορολογηθεί, ενώ τόνισε ότι και οι άλλοι υπάλληλοι της τράπεζας όπου εργαζόταν έχουν λάβει αντίστοιχα ποσά από το συνταξιδοτικό πρόγραμμα μέσω ασφαλιστικής και από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Ο ένας λοιπόν δηλώνει νόμιμα ποσά, ο άλλος δηλώνει ότι πήγε μια βόλτα πρώτη φορά με το αυτοκίνητο. Και ο τρίτος τώρα που θα πούμε, που αλλάζουμε θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Κάντα, φαίνεται λοιπόν πως και αυτός έχει πάρει λεφτά. Έτσι λοιπόν, φως σε νέους σταθμούς, στις διαδρομές που ακολούθησαν οι μίζες από τα εξοπλιστικά συστήματα, αναμένεται να ρίξει η απολογία του πρώην αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εξοπλισμού, τον κύριο Αντώνη Κάντα. Ενώπιον λοιπόν του ανακριτή διαφθοράς, του κύριου Γαβριήλ Μαλή, ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή με ένταλμα του ανακριτή, εμφανίστηκε αποφασισμένος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τον κύριο Γιάννη Ματζουρά, να δώσει νέα στοιχεία για την υπόθεση. Να πούμε πως όλη την αλήθεια για τα 14 εκατομμύρια δολάρια που βρέθηκαν σε λογαριασμούς offshore σε τράπεζα της Σιγκαπούρης, που του ανήκουν, υπόσχεται να πει στον ανακριτή διαφθοράς ο κύριος Καντάς, τον οποίο διετέλεσε αναπληρωτής διευθυντής
διευθυντής εξοπλισμών του ΙΠΕΘΑ την περίοδο 1996-2002 επί Υπουργίας, να πούμε, του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Παπαντονίου. Ο κύριος Ματζουράνης υποστήριξε λίγο πριν την έναρξη της απολογίας του πελάτη του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι τα χρήματα αυτά ήδη επιχειρείται να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μαζί με άγνωστα επιπλέον ποσά του εντολέα του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που μένουν να επιβεβαιωθούν, ο κύριος Κάντας ενδέχεται να μιλήσει για τουλάχιστον 10 άγνωστες μέχρι στιγμής εταιρείες, αλλά και αντιπροσώπους των εταιρείων, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, του διοχέτευσαν το μαύρο χρήμα. Η κατηγορία πάντως εις βάρος του κύριου Κάντα αφορά μέχρι στιγμής τα υποβρύχια, αλλά πιθανόν ο κατηγορούμενος να μιλήσει κυρίως για άγνωστα μέχρι τώρα στην ανάκριση εξοπλιστικά προγράμματα. Να πούμε πάντως πως τον Αντώνη Κάντα τον καίει ένα έγγραφο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος που έφτασε στην εισαγγελία πρωτοδικών, σύμφωνα με το οποίο εμφανίζεται ως διαχειριστής λογαριασμού 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε τράπεζα της Σιγκαπούρης, τα οποία έφτασαν εκεί σύμφωνα με πόρισμα μέσω δύο offshore εταιριών. Και ο Αντώνης Κάντας αναφέρεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό χαρακτηριστικά ως beneficial owner του λογαριασμού αυτού. Να πούμε επίσης πως ο κύριος Κάντας κατηγορείται επίσης για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και άμεση συνέργεια σε απιστία σχετικά λοιπόν με τη σύμβαση με την Siemens για τηλεπικοινωνίες του στρατού. Ο κύριος Κάντας με τη Siemens. Ναι. Στο κατηγορητήριο λοιπόν που έχει συνταχθεί σε βάρος του, αναφέρεται ότι ο κύριος Κάντας δέχτηκε ποσό 500.000 ευρώ από άγνωστο εκπρόσωπο της Siemens που διαβιβάστηκαν μέσω του Προέδρου Μαυρίδη με τη μεσολάβηση του τραπεζίτη Oswald. Ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Αντώνης Κάντας, θα συνεχίσει σήμερα την απολογία του. Εχθές πάντως όμως δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει τα 16 εκατομμύρια δολάρια που αφορούν τόσο το ποσό για το οποίο κατηγορείται όσο και άγνωστο μέχρι σήμερα για τις αρχές χρηματικό ποσό, ο οποίος ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει φτάσει στα χέρια του. Πάντως λοιπόν για το σκοπό αυτό να πούμε πως ανοίχθηκε ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα Ελλάδος με την εντολή του Χρήστου Σταϊκούρα. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα, είμαστε μαζί σας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϊπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
καλέσα σήμερα και πάλι. Επιστρέψαμε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όπως βλέπετε στην παρέα μας, καλωσορίζουμε την Κυριακή. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Και να πάμε στη μαύρη τρύπα που φαίνεται μάλλον πως υπάρχει στον ΟΚΑΝΑ. Σκληρή κόντρα λοιπόν έχει ξεσπάσει στους κόλπους του τομέα της υγείας με την αρμόδια υφυπουργό Ζέτα Μακρύ και την πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλιώρη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με αφορμή την τρύπα εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να υπάρχει στα ταμεία του οργανισμού, κονδύλια τα οποία επρόκειτο να απορροφηθούν για πρόγραμμα απεξάρτησης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έχει ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Μαλιώρη έπειτα από παρατυπίες που φαίνεται να διαπιστώθηκαν στη διαχείριση κονδυλίων. Οι εν λόγω παρατυπίες φαίνονται να εντοπίζονται στη διαχείριση ποσών που ανέρχονται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία προορίζονταν για τα 73 κέντρα πρόληψης. Σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων προς την υφυπουργό για το τι πραγματικά συμβαίνει στον ΟΚΑΝΑ, η κυρία Μακρύ απάντησε: «Διαπίστωσα σοβαρές παρατυπίες ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Συνάντησα εξαιρετική δυσκολία στο να ολοκληρώσω τον έλεγχο. Φοβούμαι ότι ενδεχομένως θα χαθούν στοιχεία και σε κάθε περίπτωση θέλω στο διάστημα που είμαι υφυπουργός μια υπόθεση που άρχισε από το 2009 και συνεχίζεται να περαιωθεί. Δεν θέλω να ακολουθήσω τακτική ανάθεσης ή μετάθεσης των ευθυνών σε προγενέστερους ή να το παραπέμψω σε μεταγενέστερους. Θέλω επί των ημερών μου η υπόθεση αυτή να ξεκαθαρίσει». Η Υφυπουργός Υγείας έσπευσε ακόμη να διευκρινίσει ότι οι παρατυπίες αναφέρονται σε κέντρα πρόληψης και σε χρήματα που προορίζονταν για αυτά, όπως και σε σύμβαση που έχει γίνει με το Κελπνό και ευτυχώς το Κελπνό την κατήγγειλε έγκαιρα και τα χρήματα αναζητούνται. Οι παρατυπίες αναφέρονται για τη δημόσια υγεία. Το ποσό που χάθηκε σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η Υφυπουργός ενδεχομένως να ξεπερνά τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Σύμφωνα πάντως με την ίδια την κυρία Μένη Μαλιώρη, χρησιμοποίησε τους τοξικομανείς ως πειραματόζωα, δίνοντάς τους γενώσιμο φάρμακο που δεν είχε πάρει έγκριση ούτε από τον ΕΟΦ, ούτε από την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς διαγωνισμό και με απευθείας ανάθεση. Να πούμε όμως ότι από τη μεριά της η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κατήγγειλε ότι η Υφυπουργός Υγείας της έδωσε εγγράφως εντολή για απευθείας ανάθεση φαρμακευτικού προϊόντος χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει μαύρη τρύπα στον οργανισμό και απευθυνόμενη στην κυρία Μακρύ είπε ότι πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι δεν είναι καλό να στιγματίζουμε έναν οργανισμό. Βάσει εγγράφων που προκύπτουν, γιατί τα χαρτιά λένε την αλήθεια και όχι τα λόγια, όταν και όποτε τα χρειαζόμαστε παραιτήθηκα στις 4 Εντεκάτου και η παραίτηση δεν έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό. Στις 11 Εντεκάτου βγήκε ΦΕΚ με τα μέλη του ΔΣ και εμένα πρόεδρο και έκτοτε ο Υπουργός δεν μου ζήτησε την παραίτησή μου. Βεβαίως έχω στείλει τα έγγραφά μου στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και εφόσον μου ζητηθεί να παραιτηθώ, θα δω τι θα κάνω και επιφυλάσσομαι να κάνω ό,τι είναι ωφέλιμο για τον οργανισμό, δήλωσε η κυρία Μαλιώρη στον ραδιοσταθμό Βήμα FM. Πάντως καμία τρύπα, μαύρη τρύπα δεν υπάρχει. Χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Μακρύ μιλάει για ελέγχους, αλλά πριν αυτοί ολοκληρωθούν, δεν είναι καλό να μιλάμε και να στιγματίζουμε έναν οργανισμό. Έχω κινηθεί με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά όλα όμως είναι εύκολο να τα λέει κανείς με λόγια, τόνισε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν κατηγορούν εμένα και θα πρέπει να σας προβληματίσει γιατί αναφέρουν εμένα. Εδώ υπάρχει ένας οργανισμός με ένα πολύ ευαίσθητο αντικείμενο, με διοικητικό συμβούλιο. Δεν είναι αντιπαράθεση μεταξύ δύο κυριών. Για ό,τι και αν κατηγορείται, ας έρθουν να κάνουν έλεγχο και να δούμε τα πορίσματα, πρόσθεσε η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ. Δεν υπάρχει εντολή ελέγχου, ούτε ήρθε κάποιος να με ελέγξει. Αλληλογραφία υπάρχει μόνο και η υφυπουργός μου ζήτησε να προχωρήσω με απευθείας ανάθεση και όχι με διαγωνισμό όπως ήθελα για φαρμακευτικό σκεύασμα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Από εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεση. Τον Αύγουστο πήρε δελτίο τιμών για δεύτερο γενώσιμο, ένα σκεύασμα που χρησιμοποιεί ο ΟΚΑΝΑ στις θεραπευτικές του μονάδες. Εφόσον κυκλοφόρησε δεύτερο γενώσιμο, ήμουν υποχρεωμένη να προχωρήσω σε διαγωνισμό για λόγους δημόσιου συμφέροντος, επισήμανε η κυρία Μαλιώρη και συμπλήρωσε. Δεν είχε όμως αντίληψη του θέματος και ήθελε να συνεχίσω να προμηθεύομαι από την εταιρεία που το έπαιρνα. Αυτό το ζήτησε εγγράφως δύο φορές για να μην πω ότι εντελόμουν. Και επειδή δεν συνεμορφώθην προς τις υποδείξεις, γίνονται έλεγχοι. Δεν έχω πρόβλημα με τους ελέγχους να γίνονται και να είναι και συνεχείς. Δεν ξέρω αν ήθελε η κυρία Μακρύ να διευκολύνει κάποια εταιρεία, να τη ρωτήσετε. Εγώ ξέρω ότι έχω δύο επιστολές που μου λέει να συνεχίσω να προμηθεύω με φάρμακο από την ίδια εταιρεία που το έπαιρνα. Στην πρώτη δεν λέει τον λόγο. Στη δεύτερη λέει ότι το δεύτερο γενώσιμο είναι επικίνδυνο διότι έκανε αλληλογραφία η ίδια.
και είπα αν είναι έτσι να ενημερώσουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και για να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Μιλάμε για έναν τζίρο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα έχω εγγράφους. Δεν υπάρχει κακοδιοίκηση ούτε για ένα ευρώ. Ίσα-ίσα κάποιος θα έπρεπε να πει ένα μπράβο σε αυτόν τον οργανισμό, στη διοίκηση και τους εργαζομένους του, διότι η διοίκηση αυτή από τον Μάρτιο του 2010 που ανέλαβε με 37,5 εκατομμύρια χρέος, καταφέραμε με πολύ μικρότερους οργανισμούς όχι απλώς να επιβιώσει ο οργανισμός, αλλά να κάνει τις 25 μονάδες 53. Η διαδρομή, το έργο, οι έλεγχοι και τα παραστατικά θα δώσουν την αλήθεια και θα δείτε ότι υπάρχει διαφορά αντίληψης, διότι θα δείτε την άψογη συνεργασία με την Υφυπουργό και πότε άρχισε αυτό. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ μας, υπογράμμισε. Μπορούμε όμως και να ακούσουμε το απόσπασμα από την απάντηση της κυρίας Μαλιώρη και επιστρέφουμε. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην χρησιμοποιήσω τέτοια έκφραση. Εάν όμως σημαίνει έλλειμμα οικονομικό, είμαι κάθετη ότι τόσο οι υπηρεσίες του οργανισμού, όσο και τα τμήματα, όσο και οι εργαζόμενοι, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και εγώ προσωπικά με την ιδιότητα της Προέδρου, έχουμε λειτουργήσει με διαφάνεια, νομιμότητα και σεβόμενοι τους κανόνες του δημόσιου συμφέροντος. Ποιο τον ορισμό της τρύπας, της μαύρης, της άσπρης, δεν το ξέρω. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην χρησιμοποιήσω τέτοια έκφραση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη μαύρη τρύπα στον ΟΚΑΝΑ και πάμε στους πληστηριασμούς. Πάγωμα λοιπόν των πληστηριασμών μέχρι και το 2014. Έπειτα λοιπόν από σχετικές διαβουλεύσεις με την Τρόικα για το ζήτημα των πληστηριασμών, οι οποίες έχουν αποβεί μέχρι τώρα άκαρπες, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση έως την Παρασκευή για αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα κριτήρια ένταξης στο καθεστώς προστασίας είναι 25.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 160.000 ευρώ. Όπως αναφέρει το Έθνος, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνάντησης των εκπροσώπων των δανειστών μας με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης Γιάννης Τουρνάνη και Χωστή Χατζηδάκη, σημειώθηκαν βήματα προσέγγισης. Η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι θα εξασφαλιστεί η συνένεση ή τουλάχιστον η ανοχή της Τρόικας, προχωρεί μέχρι την Παρασκευή στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για το πάγωμα των πληστηριασμών και το 2014. Η ρύθμιση αυτή, να πούμε, πως θα ισχύσει αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Κατά τις ίδιες λοιπόν πληροφορίες, οι προϋποθέσεις αυτές είναι το ακίνητο να είναι η κύρια κατοικία του δανειολήπτη, η αντικειμενική αξία του να μην ξεπερνά τις 160.000 ευρώ και το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. Επιπλέον, ως προϋπόθεση τίθεται και η καταβολή ελάχιστης μηνιαίας δόσης, προκειμένου η κατοικία να μην βγαίνει στο σφυρί. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα, οι πληστηριασμοί απελευθερώνονται. Σε δηλώσεις του στο Μέγκα, πάντως ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Ρήγας, τόνισε ότι πρόκειται για σενάρια και πως το κόμμα δεν έχει συμφωνήσει σε τέτοια νούμερα. Πάντως, να πούμε πως με τη μορφή του κατεπήγοντος και ως ένα αυτοτελές άρθρο, θα κατατεθεί πιθανότητα την Πέμπτη το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα αρχίσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ενώ το Σάββατο αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται πως για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης δήλωσε ότι υπήρξε κάποια περαιτέρω προσέγγιση, περιορίστηκαν οι διαφορές, ήρθε αρκετά προς την πλευρά μας η Τρόικα. Θα συνεχιστούν οι συνεννοήσεις και με την Τρόικα σε κυβερνητικό επίπεδο. Η κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει τη ρύθμιση για ένα έτος με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων. Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που ενδιαφέρει την Τρόικα για τους πληστηριασμούς ακινήτων είναι η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Να πούμε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά προτείνεται να παρατείνει την ρύθμιση αυτή, ακόμα και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κάτι το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν το δέχεται. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο κάτω. Πριν από αυτό, να πούμε πως για το θέμα των πληστηριασμών, συναντήθηκε ή θέλει μάλλον να συναντηθεί το ΕΚΠΙΖΟ μαζί με τον κύριο Κάρολο Παπούλια. Έτσι λοιπόν, τη συνδρομή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Ένωση Καταναλωτών, η Ποιότητα Ζωής, έως ΕΚΠΙΖΟ,
ετείται συνάντηση μαζί του προκειμένου να τον ενημερώσει για τις αρνητικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη απελευθέρωση των πληστηριασμών, έστω και με προστασία της κύριας κατοικίας, με κριτήρια, όπως φαίνεται, να προσανατολίζεται η κυβέρνηση βάσει των πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ΕΚΠΗΖΟ αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής. Αν τεθούν κριτήρια, εισόδημα, αντικειμενική αξία της κατοικίας κτλ. Για την προστασία της κυρίας κατοικίας, αυτό Κυριακή σημαίνει ότι. Σημαίνει ότι με δικαστική απόφαση θα πρέπει να αποτρέπεται ο πληστηριασμός για την κύρια κατοικία, διότι το δικαστήριο θα εξετάζει την ύπαρξη των κριτηρίων. Ο οφειλέτης για να αποτρέψει το πρόγραμμα πληστηριασμού θα πρέπει να καταβάλει σημαντικά ποσά. Θα υπάρξει υπερφόρτωση των δικαστηρίων από την προσφυγή δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων οφειλετών σε αυτήν, προκειμένου να αποφύγουν να καθυστερήσουν τους πληστηριασμούς με τους τρόπους που ήδη ο νόμος προβλέπει. Θα αποκλειστούν πολλοί οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό πλαίσιο. Στην ουσία, η θέσπιση κριτηρίων θα αφήσει εκτός προστασίας τη συντριπτική πλειονότητα των υπερχρεωμένων και θα ισούται στην πραγματικότητα με απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και πάμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να περάσουν μέτρα για τους πληστηριασμούς και την απελευθέρωση των απολύσεων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δήλωσε πως ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει άλλη μία θεσμική εκτροπή. Εξερχόμενος λοιπόν του προεδρικού μεγάρου που είχε γίνει δεκτός από τον κύριο Κάρολο Παπούλια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την ανησυχία του για τα δύο αυτά σημαντικά, όπως τα χαρακτήρισε, ζητήματα, δηλαδή της άρσης απαγόρευσης των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και της απελευθέρωσης των απολύσεων. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να εναπόκεινται σε εξωθεσμικούς οργανισμούς. Πρέπει η Βουλή να έχει ρόλο, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, εκφράζοντας την κάθετη τη συμφωνία του για το ενδεχόμενο να παρακαμφθεί η Βουλή και τα ζητήματα αυτά να περάσουν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Σε ερώτηση για την αυριανή συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποβρυχίων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πως ο Πρωθυπουργός θα χειριστεί αυτή τη συζήτηση. Αναρωτήθηκε δε εάν ο κύριος Σαμαράς θα έρθει να υπερασπιστεί τον αντιπρόεδρό του ή θα τον αφήσει επί ξύλου κρεμασμένου. Επί ξύλου κρεμάμενο εννοούσε τον κύριο Βενιζέλο. Εξάλλου πάντως ο κύριος Τσίπρας ενημέρωσε τον κύριο Παπούλια για το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που περιλαμβάνει την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια επιλογή που τιμά τους αγώνες του ελληνικού λαού για τη δίκαιη έξοδο από την κρίση. Σκοπεύω λοιπόν, όπως λέει, να αξιοποιήσω την υποψηφιότητά μου για την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας και την ενίσχυση της διαπραγμάτευσης ικανότητάς της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημείο όμως αυτό είναι καλύτερα να ακούμε τον κύριο τον Τσίπρα να μας τα λέει. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αποφάσεις του 4ου συνεδρίου του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου περιλαμβάνουν και την επιλογή της υποψηφιότητάς μου για την Προεδρία της Κομισιόν. Μια επιλογή που τιμά τους αγώνες του ελληνικού λαού για μια δίκαιη έξοδο από την κρίση. Εξέφρασα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιδίωξή μου να αξιοποιήσω αυτή την υποψηφιότητα προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα στην Ευρώπη, η πραγματική εικόνα στην Ευρώπη, για ένα άδικο και βάρβαρο πρόγραμμα λιτότητας που υφίσταται ο ελληνικός λαός, ένα πρόγραμμα που δεν οδηγεί στην έξοδο από την κρίση. Την πρόθεσή μου να συμβάλλω στο πλαίσιο του δυνατού στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής χώρας, της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας μας στην Ευρώπη, αλλά και της δυνατότητας να αποκατασταθεί η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Τέλος, είχα την ευκαιρία να εκφράσω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη μεγάλη ανησυχία μας για δύο σημαντικά ζητήματα. Το θέμα της άρσης προστασίας πρώτης κατοικίας των πληστηριασμών. Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η Ελληνική Βουλή πρέπει να νομοθετήσει το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα που θα κλείσει η Βουλή. Καθώς και για το θέμα της απελευθέρωσης των απολύσεων. Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτά τα δύο σημαντικότατα ζητήματα
που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και της εργασίας δεν μπορεί να εναπόκειται στη βούληση εξωθεσμικών οργανισμών. Η Ελληνική Βουλή πρέπει να έχει λόγο. Η Ελληνική Βουλή είναι αυτή που πρέπει να νομοθετήσει. Οι βουλευτές, οι αντιπρόσωποι του λαού είναι αυτοί που πρέπει να κρίνουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Και ξέφρασα λοιπόν στον Πρόεδρο την κάθετη διαφωνία μας με την πιθανότητα αυτό το κομβικό θέμα να μην περάσει από τη Βουλή, να υπάρξει παράκαμψη της Βουλής και υποβάθμιση της πολιτικού συστήματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά και υποβάθμιση θεσμική, αν θέλετε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας μέσα από αυτή την αναγκαστική διαδικασία των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και του ζήτησα να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να μην έχουμε μία ακόμη εκτροπή. Αύριο είναι η συζήτηση για τα υποβρύχια. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία? Έχει ενδιαφέρον αύριο να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση στη Βουλή. Και έχω και εγώ περιέργεια να δω. Θα έρθει να υπερασπιστεί και να καλύψει τον αντιπρόεδρό του, ή δια της απουσίας και της σιωπής του ουσιαστικά θα τον αφήσει επί ξύλου κρεμάμενο? Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Σημαντική δήλωση όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο και για το αν θα τον αφήσει επί ξύλου κρεμάμενο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το θέμα των υποβρυχίων. Και να πάμε λοιπόν στο Eurogroup, όπου φαίνεται πως την ικανοποίησή του για την εκταμείευση του 1 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα από την ομάδα εργασίας Ευρωζώνης εξέφρασε εχθές από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Τουρνάρας. Τελείωσε μια δύσκολη φάση για την Ελλάδα, δήλωσε ο κύριος Τουρνάρας, σημειώνοντας ότι αυτή τη φορά τα προαπαιτούμενα ήταν πρωτόγνωρα για τη χώρα, με δυσκολότερο όλων τα ΕΑΣ, τα εθνικά αμυντικά συστήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε επίσης ότι σημαντικό ρόλο για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων έπαιξε η άριστη συνεργασία με όλα τα Υπουργεία. Συνεχίζοντας, ο κύριος Τουρνάρας ανέφερε ότι η Τρόικα αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα 10 με 20 Ιανουαρίου με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από το Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έγκριση της επόμενης δόσης ύψους 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε επίσης ότι έχουν γίνει βήματα σύγκλησης σχεδόν σε όλα τα θέματα που αφορούν την τέταρτη αξιολόγηση. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι πολλά από αυτά παραμένουν ανοιχτά. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ΕΑΣ, ο κύριος Τουρνάρας εξήγησε ότι ήταν ένα σύνθετο θέμα λόγω και των κρατικών ενισχύσεων ύψους 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε λάβει η εταιρεία, αλλά και επειδή έπρεπε να πιστεί η Τρόικα ότι τα ΕΑΣ πρέπει να παραμείνουν ζωντανά. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της εθνικής άμυνας. Είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού και απαντά στην ανάγκη νοικοκυρέματος και μη διατήρησης ελλειμμάτων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε. Για την ώρα τουλάχιστον κερδίσαμε το στοίχημα για τα ΕΑΣ, όμως η εταιρεία θα κριθεί αν είναι βιώσιμη το Δεκέμβριο του 2014. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών, η τελική συμφωνία με την Τρόικα για τα ΕΑΣ προβλέπει αναδιάρθρωση που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας τους με τρία εργοστάσια ως το τέλος του 2014 και τη δυνατότητα εξαγωγών. Τώρα το σχέδιο που συμφωνήθηκε προβλέπει τη διάσπαση της εταιρείας έως το Μάιο σε πολιτικό και σε στρατιωτικό σκέλος. Το πολιτικό θα οδηγηθεί σε άμεση εκαθάριση, ενώ το στρατιωτικό θα συνεχίσει να λειτουργεί. Επιπλέον, συμφωνήθηκε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης από περίπου 800 υπαλλήλους, θα παραμείνουν οι 500. Το κλείσιμο λοιπόν ενός εργοστασίου και η μετεκατάσταση ενός δεύτερου χωρίς απολύσεις. Αν λοιπόν ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014 κριθεί η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη, τότε θα ακολουθήσει τη λύση ΕΛΒΟ, δηλαδή εκαθάριση εν λειτουργία. Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος όμως του Eurogroup, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, αναφέρει: «Σημειώνω με ικανοποίηση ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τα 4 προαπαιτούμενα τα οποία είχαν συμφωνηθεί με την Τρόικα στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εκταμιεύσει τη δεύτερη υποδόση της πέμπτης δόσης από τα χρήματα του μηχανισμού στήριξης, η οποία ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ εντός της εβδομάδας».
Με αυτή την εκταμείευση απελευθερώνεται και το υπόλοιπο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη του 2012 στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν οι τράπεζες του ευρωσυστήματος και τα οποία θα εκταμιευθούν σε κλειστό λογαριασμό της Ελλάδας. Είμαι πεπισμένος ότι οι ελληνικές αρχές θα ολοκληρώσουν ομαλά τις συνομιλίες τους με την Τρόικα, ώστε να ολοκληρωθεί και η εν εξελίξη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο στη διαδικασία προσαρμογής και αυτό θα συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κλάουν Ρέγκλινγκ, ανακοινώνοντας την έγκριση της εκταμείευσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πάντως, λοιπόν, μετά τη χθεσινή εκταμείευση, η συνολική οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 133,6 δις ευρώ και απομένουν 10,2 δις ευρώ προς εκταμείευση. Τα προαπαιτούμενα, λοιπόν, της προηγούμενης αξιολόγησης περιέλαμβαναν μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πρώτον, λοιπόν, η Ελλάδα έθεσε πάνω από 12.500 δημοσίους υπαλλήλους σε καθεστώς κινητικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον, η Ελλάδα έλαβε τα καταλληλότερα μέτρα για τη ριζική αναδιάρθρωση ή εκαθάριση τριών δημοσίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι προς ιδιωτικοποίηση. Τρίτον, ψηφίστηκε ο νέος κώδικας των δικηγόρων προκειμένου να διευθετηθεί η λειτουργία του εν λόγω προστατευόμενου επαγγέλματος. Τέλος, η Ελλάδα έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δύο κυριότερων εταιριών ίδρυυσης της χώρας, ρυθμίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς αυτές, ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή τους. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η πρόταση για τα εθνικά αμυντικά συστήματα είναι ότι προβλέπει τη διατήρηση τριών αντί δύο στρατιωτικών εργοστασίων. Συγκεκριμένα, να πούμε πως θα παραμείνουν εν λειτουργία οι μονάδες στο Αίγιο, το Λαύριο και τον Ημιτό και θα κλείσουν αυτά της Μάνδρας και της Ελευσίνας. Επίσης, θα καθαριστεί όλο το πολιτικό τμήμα των ΕΑΣ που θα φορτωθεί τις χαρακτηρισμένες ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, παραμένουν 500 εργαζόμενοι αντί 341 από τους 800 που περίπου που απασχολούνται σήμερα στην εταιρεία. Για τους 300 που φεύγουν, προβλέπεται η διάθεση περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Τρίτον, ενισχύεται με 35 εκατομμύρια ευρώ η εταιρεία για να καλύψει υποχρεώσεις και να συνεχίσει να λειτουργεί. Τέταρτον, η ελληνική πλευρά δεσμεύεται ότι εντός του 2014 θα έχει εξασφαλίσει καθαρές εξαγωγές 13,5 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2015 και άλλες τόσες για το 2016. Κάθε τρίμηνο πάντως θα γίνεται από την Τρόικα έλεγχος εάν το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται και αποδίδει όσα προβλέπει. Στο τέλος πάντως του 2014 θα διαπιστωθεί εάν τα ΕΑΣ έχουν καταστεί κερδοφόρα και βιώσιμα. Εάν όχι, τότε θα συρρυκνωθεί περαιτέρω στα δύο εργοστάσια και 341 άτομα, εάν κριθεί αυτό ότι είναι αρκετό ή ακόμη και σε ένα εργοστάσιο αν θεωρηθεί αναγκαίο. Σημειώνεται πάντως ότι συναποτελείται και από τα ίδια μέλη που απαρτίζουν το εκτελεστικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Όπερ σημαίνει ότι η εκταμείευση της δόσης αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα. Και να πάμε στην κυρία Φωφή Γεννηματά, όπου δεν έκανε κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τα εθνικά αμυντικά συστήματα και είπε πως με σκληρή διαπραγμάτευση και επιμονή καταλήξαμε στη σημερινή συμφωνία. Τα ΕΑΣ δεν κλείνουν, δεν μπαίνουν σε καθάριση, δεν προχωρούν σε απολύσεις και εξασφαλίζεται ο εξαγωγικός τους χαρακτήρας. Με τη συμφωνία αυτή καλύπτουμε τις ανάγκες εθνικής άμυνας και την ασφάλεια του εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων. Πρόσθεσε ότι όπως είχαμε δεσμευθεί, προχωράμε σε αναδιάρθρωση με την εταιρεία σε λειτουργία χωρίς να πληρώνει πλέον ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης ούτε ένα ευρώ. Με προστασία πολλών θέσεων εργασίας και εθελούσια έξοδο για όσους αποχωρήσουν. Σύμφωνα με την Φόφη Γεννηματά, είναι στο χέρι μας το Δεκέμβριο του 2014 η εταιρεία να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη και έχει σοβαρές προοπτικές. Αρκεί να μην χάσουμε ούτε μια μέρα. Θα σταθούμε στο πλάι της διοίκησης και των εργαζομένων. Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτά λοιπόν να πούμε ότι είναι όσον αφορά τα εθνικά αμυντικά συστήματα, την εκταμείευση της δόσης του 1 δις ευρώ. Μπράβο μας που τα καταφέραμε. Βέβαια μετά από τόσα όρους και τόσα μνημόνια που έβαλε η Τρόικα, ήταν λογικό ότι θα βγαίναμε από αυτό, τουλάχιστον από αυτή τη στιγμή, από αυτό το αδιέξοδο. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε στο Αζερμπαϊτζάν. Και να πούμε ότι στο συγκεκριμένο έπεσαν πλέον οι υπογραφές για τα ΝΑΠ και ΤΑΠ. Για την αλλαγή λοιπόν του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη έκανε λόγο ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν κατά την τελετή υπογραφής επενδυτικής συμφωνίας για την κοινοπραξία ΣΑΧ-ΔΕΝΙΣ 2 και τους αγωγούς, τα ΝΑΠ και ΤΑΠ.
Η συμφωνία προβλέπει εξόριξη και μεταφορά στην Ευρώπη φυσικού αερίου από το κοίτασμα Σαχ Ντενής στην Κασπία και βάζει την Ελλάδα στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη. Στην τελετή, να πούμε πως παρευρέθηκαν οι πρωθυπουργοί Κροατίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρέσβης της χώρας μετά την ακύρωση του πρωθυπουργού ταξιδιού. Το Αζερβαϊτζάν αποκτά απευθείας πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πρώτο έτος το Αζερβαϊτζάν θα μπορέσει να εξάγει πάνω από 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εξηγεί ο πρόεδρος του Αζερικού Κέντρου Οικονομικής Ανάπτυξης, Μπούγκαρ Μπαϊραμλή. Οι δύο αγωγοί, τα ΝΑΡ και τα ΚΕΤΑΠ, θα μεταφέρουν το φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν μέσω Γεωργίας και Τουρκίας σε Ελλάδα-Ιταλία. Στο μέλλον, ο Ιόνιος Αδριατικός Αγωγός θα συνεχίζει σε Αλβανία και Κροατία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτησε την υπογραφή της συμφωνίας, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Και να μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα το φυσικό αέριο το προμηθεύεται 30% ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και τώρα προσπαθούν να κάνουν κάποιες συζητήσεις να μειωθεί αυτό τουλάχιστον 15 με 20% κάτω, δηλαδή να το παίρνουμε τουλάχιστον 20% φθηνότερο. Να πάμε στην Τουρκία όμως, όπου φαίνεται πως η μεγαλύτερη έρευνα στην ιστορία της τουρκικής αστυνομίας σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς έληξε θριαμβευτικά τη Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Κωνσταντινούπολης. Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν παρακολουθούσαν επί έναν ολόκληρο χρόνο άτομα της αφρόκρεμας μας της γείτονος χώρας, για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι δωροδοκούνταν από κατασκευαστικές εταιρείες έτσι ώστε να τους παρέχουν μια πιο ευνοϊκή, ας το λέγαμε, μεταχείριση. Οι συλλήψεις φαίνεται πως έχουν υπερβεί τις 18 την ίδια στιγμή που η λίστα με τα ονόματα των ατόμων που αναζητούνται σχετικά με την υπόθεση όλο και μεγαλώνει. Η κατηγορία περί δωροδοκίας συμπληρώνεται με πληροφορίες που αναφέρουν την εμπλοκή των προσώπων σε ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ονόματα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και αυτά τριών παιδιών πρωτοκλασσάτων υπουργών. Οι υπουργοί αυτοί είναι η Ζάφερ Κλάγιαν, ο Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Περιβάλλοντος. Παράλληλα, να πούμε πως κρατείται και ο δήμαρχος της περιοχής Φατίθ, ο Μουσταφά Ντεμίρη. Η τοπική εφημερίδα Ραντικάλ αναφέρει πως τους ανάμεσους συλληφθέντες ξεχωρίζουν ο μεγιστάνος και ο διοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, ο Ηλία Γκάουγλου, και ο επιχειρηματίας Ρεζά Ζάραμπα. Ταυτόχρονα έχουν συλληφθεί υψηλόβαθμα στελέχη της ΗΜΗ κρατικής τράπεζας Halkbank, όπως και ο γενικός διευθυντής Σουλεϊμάν Ασλάν. Ακόμα συνελήφθηκε ο Οσμάν Αγκσά, ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, της οποίας οι κατασκευές θα επανεξεταστούν. Στο μεταξύ, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε τη συλληφθή Σαμπάρις Γκιουλέρ, την κόρη του Υπουργού Εσωτερικών, την ώρα που εξερχόταν από το νοσοκομείο, στο οποίο υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οδηγούταν στην ασφάλεια. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση ασχολήθηκαν εκτενώς με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και να πάμε στη Γερμανία, όπου φαίνεται πως η συντηρητική Άγγελα Μέρκελ εξελέχθη χθες με συντριπτική πλειοψηφία από τους βουλευτές της καγκελάριος της Γερμανίας για τρίτη φορά. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Bundestag, Norbert Lammert. Η 59χρονη ηγέτης, η οποία αρχίζει μια νέα τετραετή θητεία στην καγκελαρία, θα διευθύνει ένα μεγάλο συνασπισμό αποτελούμενο από τις χριστιανικές ενώσεις. Η Μέρκελ, η οποία θεωρείται η ισχυρότερη γυναίκα του πλανήτη και κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη του Σεπτεμβρίου, έλαβε 462 ψήφους επί 621 ψηφισάντων. Η Bundestag αριθμεί 631 βουλευτές στη μυστική αυτή ψηφοφορία, ενώ η νέα πλειοψηφία της αριθμεί 504 έδρες. Σύμφωνα πάντως με την καταμέτρηση που ανακοινώθηκε από τον Λάμερτ, 150 βουλευτές ψήφισαν εναντίον της και 9 ψήφισαν λευκό. Αποδέχομαι την ψήφο και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, δήλωσε η Άγγελα. Να πούμε πως ήδη προκύπτουν τα πρώτα ερωτήματα για τη διακυβέρνησή της, μιας και η Μέρκελ έλαβε το 74% ψήφων στην Bundestag, γεγονός που σημαίνει πως πάνω από 20 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού δεν την ψήφισαν. Κάτι που, να πούμε, το έμαθε και πρωί-πρωί όταν πήγε στην Bundestag και που λίγο την άγχωσε, όπως και να έχει. Πάντως, να πούμε πως ο πρόεδρος του SPD, ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, αναλαμβάνει αντικαγκελάριος και υπερυπουργός οικονομίας και ενέργειας. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο Βόλφανγκ Σόιμπλε παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μια γυναίκα αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας.
Και να περάσουμε στην Ουκρανία, όπου η επίθεση φιλίας του Κρεμλίνου προς το Κίεβο έφερε αποτελέσματα. Μετά τη συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς στη Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πως η Ρωσία θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ουκρανικά ομόλογα. Επιπλέον θα μειώσει κατά το 1 τρίτο στην τιμή του φυσικού αερίου που πουλάει στο Κίεβο, δύο εξελίξεις που ανακουφίζουν τη στριμωγμένη ουκρανική οικονομία. Δωράκια λοιπόν φαίνεται πως κάνει ο κύριος Πούτιν στον κύριο Γιανουκόβιτς. Κάνουμε λοιπόν όλη αυτή τη δουλειά ώστε να βάλουμε την ουκρανική οικονομία και το εμπορικό ισοζύγιο πίσω σε δυναμική τροχιά. Και αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση μας με τη Ρωσία, τόνισε ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς μετά τη συνάντηση. Πάντως, ο Πούτιν υποστήριξε πως το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Τελωνιακή Ένωση της Ρωσίας δεν τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊστές είχαν από νωρίς συγκεντρωθεί στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου, κάνοντας λόγο για ξεπούλημα της Ουκρανίας στη Ρωσία. Και πάμε λοιπόν στην Συρία, όπου την τελευταία του πνοή σε φυλάκες της Συρίας άφησε τη Δευτέρα ο Βρετανός γιατρός Αμπάς Καν, όπως επιβεβαίωσαν μέλη της οικογένειάς του. Ο 32χρονος χειρουργός πατέρας δύο παιδιών από το Στρέδαμ του Νότιου Λονδίνου ήταν κρατούμενος εδώ και ένα χρόνο από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Ταξίδεψε στο Χαλέπι το 2012 για να παράσχει ιατρικές υπηρεσίες σε Σύρους αμάχους. Η Συριακή κυβέρνηση βρισκόταν σε επαφές με το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και είχε δεσμευτεί για την απελευθέρωσή του στο τέλος της εβδομάδας. Η Συριακή Υπηρεσία Ασφάλειας ενημέρωσε τους συγγενείς του ότι ο κρατούμενος αυτοκτόνησε διά απανχωνισμού στο κελί του. Η οικογένεια, ωστόσο, αμφισβητεί τον ισχυρισμό αυτό. Και αλλάζουμε θέμα, πάμε σε κάτι πιο χριστουγεννιάτικο, κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο του κλίματος και των ημερών που διανύουμε. Κάθε χρόνο την εποχή των Χριστουγέννων αναζωπυρώνεται το κοινό, το ενδιαφέρον μάλλον του κοινού, για το άστρο το οποίο σύμφωνα με την Ορθόδοξη θρησκεία οδήγησε τους τρεις μάγους στη Βηθλέμ και στον νεογέννητο Χριστό. Με την ευκαιρία αυτή, ο διακεκριμένος δόκτωρας αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιος Αντωνίου μίλησε για το άστρο των Χριστουγέννων και στις πιθανές επιστημονικές ερμηνείες του. Κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας διάλεξης, διάρκειας περίπου 1,5 ώρα, ο κύριος Αντωνίου ταξίδεψε το ακροατήριο του Χορεμίου Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφιά σε ένα κόσμο λευκών νάνων, κόκκινων γιγάντων, μελανών οπών και εκρήξεων Supernova με τη συνοδεία διαφανειών και βίντεο, αναλύοντας τη ζωή ενός άστρου από τη γέννηση έως το θάνατό του και με απότερο σκοπό την επιστημονική προσέγγιση της εξήγησης του φαινομένου του άστρου της Βηθλεέμ, όπως αυτό καταγράφηκε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αποτελώντας ένα θρύλο που κρατάει πάνω από 2.000 χρόνια. Τι ήταν όμως αυτό που είδαν οι τρεις μάγοι? Ήταν μια έκρηξη supernova, ήταν ένας διάδοτος αντέαστερας, ένας κομήτης, ένας λαμπρός πλανήτης ή μήπως μια σύνοδος αστέρων? Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα παρέδωσε μια εμβελεχή διάλεξη ο κύριος Αντωνίου, κατατοπίζοντας τους παρευρισκόμενους για την θέση της επιστήμης αστροφυστικής επί του θέματος. Στη διοργάνωση εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Πίστη, άνθρωποι του οποίου απίφθηναν μετά το τέλος της διάλεξης μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την ανεκτήμητη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών. Όπως βλέπετε και στα πλάνα στη τηλεόραση της Ζούγκλας βρισκόταν στην αίθουσα του Χορέμιου του Νοσοκομείου Αγία Σοφία, του Παιδών Αγία Σοφία. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Οδύσσια που είναι στη σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ουίλσον, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης παράστασης από το εξωτερικό, που παραστάθηκε στην Ιταλία στην 36η απονομή των βραβείων UBU από την Ένωση UBU για τον Φράκο Κουάντρι, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, στο ιστορικό Πίκολο Θεάτρο στις 9 Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση που έγινε στο κατάμαστο από καλλιτέχνες, κριτικούς και θεατές θέατρο Πάολο Γκράσι, απονεμήθηκαν συνολικά 17 βραβεία που αφορούν σε όλο το θεατρικό φάσμα, από τη σκηνοθεσία ως την υποκριτική, από την σκηνογραφία ως την ιταλική και την παγκόσμια δραματουργία. Με αποκορύφωμα την παράσταση της χρονιάς, τίτλο που κέρδισε φέτος το χοροδιακό έργο «Πανικός» του αργεντινικού συγγραφέα Ραφαέλ Σπρέγγελμπαρτ με σκηνοθεσία Λουκά Ρονκόνι. Κατά τη διάρκεια της τελετής διαβάστηκε η δήλωση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Σωτήρη Χατζάκη για τη βράβευση της Οδύσσιας. Είναι μεγάλη χαρά για το Εθνικό Θέατρο το σημερινό βραβείο που απονέμεται στον Μπομπ Ουίλσον. Η Οδύσσια, επιλογή του τότε καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννη Χουβαρδά, ήταν ένα στίχημα για το Εθνικό Θέατρο σε μια δύσκολη περίοδο. Το εμβληματικό έργο του Ομήρου είναι ένα αιώνιο σύμβολο της ατέρμονης περιπέτειας του ανθρώπου προκειμένου να επιβιώσει αλλά και να πλησιάσει τα ιδανικά του και να υλοποιήσει τα όνειρά του. Η παράσταση αυτή είναι μια απόδειξη ότι με όραμα, επιμονή και δουλειά και πίστη ακόμα,
Μέχρι και σήμερα μπορούμε να φτάσουμε στην Ιθάκη μας. Ευχαριστούμε τον Ουίλσον για τη συνεργασία αυτή, αλλά και το Πίκολο Θεάτρο που συμπορεύτηκε μαζί μας. Και να πάμε σε ένα τρέιλερ, σε ένα καινούριο τρέιλερ που κυκλοφόρησε και μιλάμε για το τρέιλερ Edge of Tomorrow, όπου ο Tom Cruise φαίνεται πως θα μας σώσει. Βασισμένη λοιπόν στο εφηβικό ανημανόγνωσμα All You Need Is Gilly, η ταινία Edge of Tomorrow με σκηνοθεσία Doug Liman βρίσκει τον Tom Cruise και την Emily Blunt στο κοντινό μέλλον να τα βάλουν με μια εξωγήινη ράτσα. Ο Στάρ υποδύεται τον Bill Gates, προς Θεού όχι Gates, ένα πολιτικό υπάλληλο του στρατού που αναγκάζεται να πολεμήσει, αλλά σκοτώνεται στη μάχη και ξαναζεί την ίδια μέρα και πάλι την ίδια μέρα, μέχρι να αλλάξει τη μοίρα του ίδιου κόσμου και του κόσμου. Το σενάριο έχει γράψει ο Christopher McQuarrie, στο οποίο βρίσκουμε και το γνωστό συγγραφικό δίδυμο Ρομπέρτο Όρτσι, Άλεξ Κούρτσμαν. Μετά το Oblivion, ο Tom Cruise πρωταγωνιστεί σε μια ακόμα περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα ότι ο ερμηνευτικός χαμελεοντισμός είναι ο μονόδρομος για την επιβίωσή του στο Hollywood. Βλέπουμε λοιπόν και το τρέιλερ. Ας το δούμε όμως και λίγο καλύτερα. About to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Your very lives depend on it. This does not the end. You see, this isn't the first time. We've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. This is not the end. The invasion will fail, along with every soldier you are sending. We lose this is not everything. The end. Come find me when you wake up. What's happening to me? What happened to you happened to me. You hijacked their power. I need your help. With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day and I'll train you. This is not... No matter what I do, this is as far as you go. Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. Παρακολουθήσαμε και αυτό το τρέιλερ, ενδιαφέρον φαίνεται, τουλάχιστον για τους λάτρες αυτών των ταινιών. Και να πούμε ότι θα την δούμε στις ελληνικές αίθουσες στις αρχές του Ιουνίου του 2014. Του Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η ώρα είναι 10:05. Φάγαμε 5 λεπτά από τον κύριο Μπετινάκη, ο οποίος ακολουθεί με τον τρελό κόσμο, ακριβώς μετά από εμάς. Τώρα σε 5 λεπτά και θα είναι μαζί σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.